Αυτό που πιθανόν αισθάνεται κάποιος ασθενής με μία ρευματοπάθεια, φλεγμονή, δυσκαμψία, πόνο στη σπονδυλική στήλη, στις αρθρώσεις, στον ώμο. Ίσως είναι κάψιμο, ίσως είναι κόψιμο, ίσως είναι κάποιες αγγυλώσεις που μπορεί να νιώθει σαν να έχει μπει ένα σειρματόπλεγμα μέσα του, ένα μαχαίρι και να τον κόβει. Έντονους πόνους και δυσκαμψία αισθάνεται κάποιος που πάσχει από ρευματικά νοσήματα. Πρυξήματα στις αρθρώσεις των χεριών, αλλά ταυτόχρονα και ζεστές αρθρώσεις, τα οποία είναι συμπτώματα, σημάδια ενός κάποιας ρευματοπάθειας. Ο Λεωνίδας Φωτιάδης είχε τα πρώτα συμπτώματα σε ηλικία 23 ετών. Όπως επισημαίνει, όλα άρχισαν από μία ενόχληση που είχε στον αστράγαλο και σταδιακά ο πόνος εξαπλώθηκε σε όλες τις αρθρώσεις. Ξεκίνησε βαθμιδών μία μικρή ενόχληση και κατέληξε με πόνους που με ανάγκαζαν να παίρνω πολύ βαριά παυσίπονα, πολλά παυσίπονα μέσα στη μέρα, μέχρι να ξεκινήσω τη θεραπεία μου και να έχω τη σωστή διάγνωση, η οποία ευτυχώς ήταν έγκυρη και δεν είχα αλλοιώσει το μυοσκελετικό, ενώ βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται χρόνια σε άλλες ειδικότητες με πολλές αλλοιώσεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην αναπήρεια. Παγκόσμια ημέρα των ρευματικών νοσημάτων και μέλη συλλόγων με ρευματικές παθήσεις ενημέρωναν τους πολίτες για έγκαιρη πρόληψη. Υπολογίζεται ότι 3 εκατομμύρια ασθενούν στην Ελλάδα, ενώ ένα στους 5 ενήλικες δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους εξαιτίας κάποιου ρευματικού νοσήματος. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός, αλλά και στα πλαίσια εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρία είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Το 1/5 δηλαδή είναι από τους ρευματοπαθείς. Είναι η πρώτη, ας το πούμε, αιτία ρευματοπάθειες για των χρονίων νοσημάτων. Είναι πρώτη σε συντάξεις αναπηρικές. Σε όλο τον κόσμο 120 εκατομμύρια άτομα ζουν με ρευματικό νόσημα, ενώ υπάρχει στενή σύνδεση μεταξύ της μυοσκελετικής υγείας και της κατάθλιψης. Οι ρευματοπάθειες, ουσιαστικά η αυτοάνωση και τα φλογονώδη νοσήματα, αφορούν νέες ηλικίες από την παιδική ηλικία. Ξεκινάνε τότε, ασχολούνται οι παιδορευματολόγοι και αφορούν νοσήματα τα οποία έχουν χρόνια πορεία. Και όπως ξέρετε, σε όλα τα νοσήματα με τη χρόνια πορεία δημιουργούνται και άλλα προβλήματα. Όταν μας διαγνώσουν μια νόσο η οποία θα είναι χρόνια, επισέρχονται και ψυχολογικοί παράγοντες. Και ένας από αυτούς είναι η κατάθλιψη, η οποία συνοδεύει τον ασθενή και πρέπει να την δούμε και αυτήν γρήγορα και να αντιμετωπίσουμε μαζί με τον κατάλληλο ειδικό και αυτό το πρόβλημα του ασθενούς. Φιένα και στην πλάτη, πρίξιμος στις αρθρώσεις χωρίς να έχει προηγηθεί κάκωση, πρέπει να μας οδηγεί στον ειδικό, καθώς η πρόληψη βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας.